Έχουμε στην παρέα μας εδώ στο Λίπερο τον πρώην άσο του Δικεφάλου, τον Σωτήρη Νικολαίδη. Να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου Σωτήρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Κάναμε εμείς με τον Κώστα μια πρώτη κουβέντα για το χθεσινό παιχνίδι. Περιμένουμε και τη δική σου την άποψη και για το χθεσινό παιχνίδι του Παλατάκη και κυρίως για το παιχνίδι λογικά της Κυριακής, γιατί συμβαίνει το παράδοξο να έχουμε Παρασκευή, το πρόγραμμα να λέει Σάββατο, αλλά οι ομάδες να ξέρουν ότι θα παίξουν Κυριακή. Κάποια στιγμή και ο ΕΣΑΚΕ θα βγάλει ανακοίνωση, φαντάζομαι, σήμερα, αύριο, να ξέρουμε κι εμείς πότε να περιμένουμε το παιχνίδι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε λίγο στο χθεσινό ματς, Σωτήρη. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε, τι σου έκανε εντύπωση από τον ΠΑΟΚ, κακή εντύπωση από την ΑΕΚ, δηλαδή πώς το είσαι στο παιχνίδι? Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός. Είχε διάρκεια, ήταν πολύ εύστοχος από το τρίποντο, είχε σφιχτή άμυνα. Προσπάθησε δηλαδή να παίξει τη δυνατική Σνέικο, να μην επιτρέψει να κάνει τη διαφορά όπως έχει κάνει στο πρώτο παιχνίδι. Είχε τρομερή βοήθεια από τον Πάγκο, μπαίνοντας ο Παπαντονίου και ο Τσαλμπούρης, κατάφεραν και δώσαν 20 ανέλπιστους πόντους, όχι ανέλπιστους, αλλά τους οποίους δεν τους υπολογίζει. Ήταν, είναι εκτός προγράμματος οι 20 πόντοι που ομάδα. Και γενικά ήταν μια πολύ καλή απόδοση. Ο ΠΑΟΚ είχε μια πολύ καλή εμφάνιση, μια καλή απόδοση από τους παίκτες του. Είχαν πίστη, έχουν θέληση, δείχνουν ότι έχουν πολύ καλή χημεία μεταξύ τους και με τον προπονητή και, και οι παίκτες μεταξύ τους, και αυτό βγαίνει μέσα στο παρκέ. Παραμένει φαβορή η ΑΕΚ, Σωτήρη? Εντάξει, η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα της έδρας, έχει την εμπειρία που έχουν οι παίκτες της από τέτοιες καταστάσεις και μπορούν να το διαχειριστούν. Έχει με τρομακτική εμπειρία και τεράστια δυνατότητες σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει τη δίψα, έχει τη θέληση, έχει την ορμή που του δίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, η καλή χημεία που έχουν μεταξύ τους και η θέληση για διάκριση για το κάτι παραπάνω. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο ΠΑΟΚ φέτος ήταν σωθεί νωρίς και τα κατάφερε πολύ γρήγορα και έπαιξε και καλό μπάσκετ και πήρε και την πέμπτη θέση και πάει τώρα σε τρίτο ματς την ΑΕΚ, που θεωρητικά είχε φτιαχτεί για να πάρει και το πρωτάθλημα ή τουλάχιστον το διεκδικήσει, νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Η πορεία πάντως, Σωτήρη, από τις 10 Δεκεμβρίου μετά που ήρθε ο Άρης Νικογιάννης, είναι πορεία των χρόνων που έπαιζε εσύ στην ομάδα, που ήταν ήδη να χάσει η ομάδα, πούμε, στην κανονική περίοδο στα play-off. Τα χρόνια τα δικά σου. Και κάπως έτσι ήταν και η ομάδα φετινή, απίστευτο δηλαδή. Ναι, ναι. Επειδή μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, πάντα να ξέρετε παίζει ρόλο το σημαντικό και το χρηματικό. Τα χρόνια που έπαιζα εγώ, εμείς δεν είχαμε τέτοια θέματα. Η ομάδα διεκδικούσε το πρωτάθλημα, το κύπελλο, έπαιζε το πρωταθλητριό. Είναι άλλα χρόνια. Τώρα, βάσει των οικονομικών δεδομένων και της συγκυρίας που υπήρξαν όλα αυτά τα χρόνια, ο ΠΑΟΚ, εντάξει, η εικόνα που είχε φέτος ήταν καταπληκτική. Αυτό που έβγαζε δηλαδή έξω ως ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πού θα φτάσουν, αλλά σημασία του έχουν τρυπήσει το δικό τους ταβάνι και νομίζω ότι είναι πετυχημένη η πορεία, ανεξαρτήτως ότι θα γίνει στο μάτς το επόμενο. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο ένα παιχνίδι, έτσι κάνοντας μια ανασκόπηση της χρονιάς, θα τη χαρακτηρίζεις ως την πιο πετυχημένη των τελευταίων ετών για τον ΠΑΟΚ σε αγωνιστικό επίπεδο? Γιατί εξωαγωνιστικά, με όσα έχουν συμβεί, έχουν αποπληρωθεί κτλ., είναι σίγουρα η πιο πετυχημένη της δεκαετίας ίσως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί το ένα συνδέεται και με το άλλο. Σκέψω ότι πριν της αλλαγής ενός ξένου και του προπονητή, γενικά δεν είχαμε αλλαγές στην ομάδα. Και αυτό έδειξε ότι και ο σχεδιασμός στην αρχή ήταν πολύ σωστός και η έλευση του κ. Χατζόπουλου έδωσε άλλο αέρα στα γραφεία και στην διοίκηση της ομάδος. Και γενικά θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ πετυχημένη. Και νομίζω ότι η εικόνα που βγάζει, δηλαδή εγώ τώρα σκέψω τώρα δύο τελευταία χρόνια ζω στην Αθήνα και τα προηγούμενα χρόνια παρακολουθούσα την ομάδα διαζώσεις κιόλας από το γήπεδο, νομίζω ότι η εικόνα που βγάζει τώρα είναι πραγματικά πολύ ωραία. Και πάντα, όσο και να θέλει να κάνει πράγματα η διοίκηση, νομίζω το αγωνιστικό είναι πάντα το πρωτεύον. Αυτό που θα τραβήξει και τον κόσμο. Και νομίζω αυτό έχει δώσει ελπίδα και στον κόσμο του ΠΑΟΚ, να τουλάχιστον να μπορεί να ελπίσει σε κάτι καλύτερο. Αν σκεφτεί κανείς ότι πέρυσι πριν την πανδημία ο ΠΑΟΚ ήταν στις τελευταίες θέσεις και υπήρχε περίπτωση, συζητούσε αν θα πέσει. Φέτος πολύ συγκρατημένα ξεκινήσανε να πάλι να κάνουν σωστό οικονομικό σχεδιασμό, αλλά και πάλι η ομάδα να είναι
έτοιμη ώστε να μπορέσει να σώσει γρήγορα την κατηγορία. Νομίζω είναι πραγματικά πολύ καλή εμφάνιση της ομάδος την χρονιά. Μεταξύ μας ο Τύρι δύσκολα θα την κλειδώνει η ομάδα που ήταν στην τελευταία θέση και είχαν μείνει 5 μάτς, έπρεπε να κάνει ο Πάουκ. Είχαν μείνει 6 μάτς, ο Πάουκ έπρεπε να κάνει 5 νίκες με την εικόνα που έβγαζε. Δύσκολα θα την γλίτωνε. Αυτή είναι η καθαρά προσωπική μου άποψη. Έχω δει όλα τα περσινά μάτς και από το γήπεδο. Αλλά όντως αυτό που λες, η ομάδα πραγματικά έχει κάνει φοβερή πρόοδο. Ποιος είναι αυτός που σε εντυπωσιάζει περισσότερο στο φετινό ΠΑΟΚ? Πέρα από τον προπονητή, φαντάζομαι έχει την καλή κριτική όλων μας. Αλλά... Ο Λυκογιάννης, νομίζω. Δεν ξέρω. Ο Λυκογιάννης είναι αυτός που πραγματικά έχει δώσει έτσι άλλον αέρα στην ομάδα. Δηλαδή ο προπονητής που είναι το Α και το Ω, γιατί αυτός καθορίζει τι, πώς, πού. Αυτός είναι κάθε μέρα με τους παίκτες. Νομίζω ότι είναι στο επίκεντρο όλων. Πέρα του προπονητή, νομίζω ότι η ομάδα έχει καλούς Έλληνες, καλή χημεία. Οι ξένοι, αν μπορείς να καταφέρεις, γιατί οι παίκτες είναι όλοι πολύ καλοί. Και ο Γκρίφιν και ο Λαβ. Ο Τέρνερ μπορεί να κλείσει μάτι και να βοηθήσει με σούτα μεγάλα για να κερδίσει μάτι. Ο Κάρτερ, ο Πίτσο και στο μάτι του Άκα, ο Χιχθές ήταν πολύ καλός. Κάνε λίγο διακοπές στο Τύρι, αν μπορείς λίγο. Δεν ξέρω αν μιλάς με hands free ή λίγο να άλλαξες τώρα θέση. Τώρα τον ακούμε καλύτερα, τώρα τον ακούμε καλύτερα. Ωραία. Πάντως, αυτό που λες για τον Λυκογιάννη, όντως... Ναι, ναι, σε ακούμε. Τι είναι να είναι και ο στάρ της ομάδας του Τύρι, δηλαδή εχθές η αποθέωση που γνώρισε από τους λίγους φίλους μεν, αλλά τυχερούς δεν ήταν, πραγματικά απίστευτη. Και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι έχει δώσει πολλά στην ομάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι όλα ξεκινά από τη δίκη και την προπονητή. Η δίκη σε βάζει τους στόχους, καλά ετοιμαζόμενη, πληρωμένη και ο προπονητής είναι αυτός που έχει την πακέτα. Αν πάνε όλα καλά πριν τα έψημα, αν δεν πάνε καλά είναι αυτός που φεύγει. Και από ό,τι αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος, ο προπονητής έκανε τρομερή δουλειά. Τρομερή δουλειά. Και ήταν και μαζί. Εμένα δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ εικόνα του. Δηλαδή βλέπει ότι κάθε μάτς κατεβαίνει να το χτυπήσει, ξέρει πώς να στήσει την ομάδα, έχει κερδίσει τους παίκτες. Υπάρχει μια εικόνα χθεσινή που βγαίνει ο Λαβ αλλαγή, που συνήθως όταν οι παίκτες βγαίνουν αλλαγή είναι τσατισμένοι και τον αγκαλιάζει. Παρόλο που του τι λέει. Δηλαδή κάτι του λέει, του κάνει παρατήρηση, αλλά όλος τον αγκαλιάζει. Αυτό δείχνει ότι ακόμα και η έντονη προσωπικότητα που έχει αγωνιστεί, οι παίκτες την έχουν αποδεχτεί γιατί ξέρουν ότι το κάνει μόνο για όφελος των ίδιων των παικτών αλλά και της ομάδας. Άρα, πολύ σημαντική κίνηση της διοίκησης που προέβλεψε εξελίξεις και ανανέωσε το συμβόλαιο πολύ νωρίτερα από τη λήξη της περίοδου, γιατί στη συνέχεια προέκυψε και ενδιαφέρον της ΑΕΚ, όπως διαβάσαμε, και γενικότερα συζητήθηκε ο Λυκογιάννης μεταξύ των κορυφαίων ομάδων του ελληνικού πρωταθλήματος που είχαν θέμα προπονητή. Δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην είναι ο Λυκογιάννης σε μια πάρα πολύ... όχι πολύ μεγάλη ομάδα, γιατί το ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. Απλά μπορεί να, τα τελευταία χρόνια να μην βρίσκεται στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, αλλά πάντα παραμένει μεγάλη ομάδα. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει πάρει την πολύ δυνατή ευκαιρία. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ του τη δίνει και πρέπει να το καταλάβει αυτό και πρέπει να μείνει αρκετά χρόνια εκεί και να προσπαθήσει μαζί με αυτή τη διοίκηση που δείχνει, χωρίς να τους κάνουν τους ανθρώπους, ότι έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο όραμα για αυτήν την ομάδα, να βοηθήσουν να την ξεχρεώσουν πρώτα και μετά να βάλουν πλώρη για να κάνουν κάτι πολύ μεγάλο. Έχουν γήπεδο, έχουν κόσμο. Έχουν το θεματοδότη που είναι ο Χατζόπουλος, έχουν βρει τον προπονητή, άρα τώρα πλέον δεν... Γιατί κάνετε μια παρομοίωση των προηγούμενων χρόνων και των χρόνων που έπαιζα εγώ στον ΠΑΟΚ, αλλά τότε σας είπα ότι τα οικονομικά δεδομένα ήταν τελείως διαφορετικά. Πρέπει να κρίνουμε με βάση ίδια budget. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσε να συναγωνιστεί τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Ήταν πάντα πιο κάτω από όλους αυτούς. Άρα όταν θα φτάσει σε ένα σημείο το οποίο θα κοιτάξει στα μάτια αυτές τις ομάδες, ίσως και όχι τόσο στο ίδιο επίπεδο, αλλά τουλάχιστον να έχει ένα ανάλογο budget, θα μπορεί να τρυπήσει και το δικό του ταβάνι. Και νομίζω με τα συστατικά που είπα και πριν, δηλαδή τη διοίκηση, του Χατζόπουλο και τον προπονητή, νομίζω ότι μπορεί να καταφέρει. Συν τον κόντρα και τον επίπεδο που έχει. Που αυτά τα θεωρούμε δεδομένα και πολύ καλή παρουσία που έχει δείξει η ομάδα, είδατε αμέσως ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον. Που τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για την ομάδα. Να περιμένουμε, Σωτήρη, ένα παιχνίδι την Κυριακή, ξαναλέω λογικά, μέχρι να γίνουμε σοφότεροι από τον Ισάκη, παρόμοιο με το πρώτο μάτς.
κάπως έτσι να το περιμένουμε. Εντάξει, είναι κλειστό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι σαν νοκάουτ. Δηλαδή τώρα και η ΑΕΚ θα ήθελε να ρεφάρει την ήττα που έκανε μέσα στο παλατάκι. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, δεν έχει να χάσει απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ από θέμα ψυχολογίας έχει το πάνω χέρι. Γιατί την πίεση τώρα στην ουσία την έχει μεταφέρει στην ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το 1-1, έχει πάει το μάτι σε τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι. Σίγουρα θα είναι σκληρό. Σίγουρα και οι δύο ομάδες και οι δύο προπονητές είναι πάρα πολύ έμπειροι. Mm-hmm. Η ΑΕΚ, όπως είπαμε, έχει το πάνω χέρι στην εμπειρία. Γιατί έχει παίκτες, το Ζήση, τον Ατσιούλης, τον Γιάνκοβιτς, τον Μορέρα. Παίκτες οι οποίοι έχουν κατακτήσει πολλά πρωταθλήματα και πολλά κύπελα και έχουν παίξει πολλές φορές τέτοια παιχνίδια. Αλλά και από την άλλη, όπως είπε και στην αρχή, ο ΠΑΟΚ έχει να την παραθέσει την πείνα, τη διάθεση, το πολύ καλό κλίμα. Και γιατί όχι να κάνει και το επόμενο βήμα, να πάει στην τετράδα και να συνεχίσει να ονειρεύεται. Έχεις αρχίσει να αφομοιώνεις στον τρόπο ζωής των Αθηναίων. Εντάξει, όλα καλά. Εντάξει, εγώ έτσι θα βγω. Έχεις ζήσει, ναι. Πριν, σαν αθλητής. Σαν αθλητής. Ναι. Σαν προπονητής. Εντάξει. Όχι ακόμα. Δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο. Δηλαδή, δεν έχω παράπονο. Σε όλη αυτή την πανδημία που ζει ο κόσμος, εμείς είμαστε μια χαρά. Πρώτα απ' όλα έχουμε την υγεία μας. Κάνουμε αυτό που αγαπάμε, τα παιδιά μας είναι καλά, νομίζω ότι όπου γης και πατρίς. Σωστά. Σωστά. Σωτήρ Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στο Λίμπερο. Η ψυχή μας είναι στη Θεσσαλονίκη, γιατί ζούμε, μεγαλώσαμε, γεννηθήκαμε, η οικογένειά μας είναι εκεί, αλλά τι να κάνουμε τώρα, η δουλειά μας είναι εδώ και πρέπει να βρισκόμαστε εδώ. Μακάρι σε κάποιο χρονικό σημείο να ξαναφέρεις ζωή στη Θεσσαλονίκη, αν το θέλεις. Και αν είναι προς όφελος της καριέρας σου ως προπονητής. Δεν μπορεί να το καθορίσεις, ούτε να το σχεδιάσεις. Αυτό έρχεται από μόνο του. Βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ κάθε που είσαι στο Λίμπερο. Κάνω σχέδια. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν,